πολίτες πέφτουν κατά δεκάδες στο μισοκατεστραμμένο στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης Τακλομπάν των Φιλιππίνων. Ελπίζουν να καταφέρουν να επιβιβαστούν σε κάποια από τα ΣΕ 130 και να μεταφερθούν μακριά από τον εφιάλτη. Οι περισσότεροι όμως μένουν με την ελπίδα. Άνδρες τους αποθούν. Η προτεραιότητα σε αυτές τις πτήσεις δίνεται στους τραυματίες, τους αρρώστους και τους ηλικιωμένους. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το πέρασμα του τυφώνα Χαϊγιάν, όσοι κατόρθωσαν να επιζήσουν της φυσικής καταστροφής δίνουν πλέον μία νέα μάχη επιβίωσης. Δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν μια κουταλιά χυλό. Τα δυο μου αδέλφια θα μπορούσαν να έχουν πεθάνει. Ο μεγαλύτερος αδερφός μου και ο ανιψιός μου είναι άρρωστοι. Είμαι η μόνη που δεν έχει αρρωστήσει. Τι περιμένουν για να κάνουν κάτι, να αρρωστήσουμε και ένας-ένας να πεθάνουμε όλοι? Την Πέμπτη έφτασε στις Φιλιππίνες μία ομάδα Αυστραλών γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μετά την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών, ανάλογη βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό σπέβδουν να αποστείλουν πολλές ακόμα χώρες μαζί με τρόφιμα και φάρμακα. Ωστόσο, προβλήματα παρατηρούνται ακόμα στην διανομή τους, με αποτέλεσμα να επικρατεί ανασφάλεια, να υπάρχουν λαϊλασίες και οι κάτοικοι να έχουν πάρει τα όπλα για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Στους 2.357 έχει φτάσει επισήμως ο αριθμός των νεκρών, αλλά διαρκώς αυξάνεται. Οι άστεγοι υπολογίζονται σε 545.000.